Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Μόνο για εργασία, λόγους υγείας ή κοντινή βόλτα με κατοικίδιο θα μπορούμε από την ερχόμενη Παρασκευή να μετακινούμαστε σε όλη τη χώρα από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, όπως σήμερα ανακοίνωσε ο Νίκος Καρδαλιάς. Παράλληλα, ενημέρωσε για αυστηροποίηση της τηλεεργασίας με αναλυτική έκθεση από τον κάθε εργοδότη. Ο ΕΟΔΗ σήμερα ανακοίνωσε 2.752 νέα κρούσματα κορονοϊού και 43 ακόμη νεκρούς, ενώ οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 297. Στην Αττική εντοπίστηκαν 635 κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 777, 137 στην Λάρισα, 114 στις Σέρες, 85 στην Ιμαθία, 69 στην Πέλα και τον Εύρο. Από την Παρασκευή το πρωί, μετά τις 9 το βράδυ, και μέχρι τις 5 το πρωί, μετακίνηση μόνο για εργασία, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας με SMS με κωδικό 1 και μικρή βόλτα κατοικιδίου πλησίων της υγείας με SMS με κωδικό 6. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ατομική άθληση, διευκρινίζουμε ότι αυτή δεν αφορά στην άθληση, προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων, αλλά αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση σε συνθέσεις ως 3 άτομα και με ισχυρή σύσταση αυτή να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την τηλεεργασία, κάθε οργανισμός του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να διαθέτει ανα πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεεργασίας. Οι έλεγχοι για την εφαρμογή της τηλεεργασίας και των υπολείπων μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας ήδη έχουν ενταθεί σημαντικά από μεικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς το επόμενο διάστημα. Σε έκτακτη σύσκεψη στην Θεσσαλονίκη συμμετείχε σήμερα ο Βασίλης Κικιλιάς, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και ανακοινώνοντας 50 επιπλέον μεθ στη συμπρωτεύουσα. Γιατροί και νοσηλευτές την ίδια ώρα περιγράφουν τις τραγικές στιγμές που ζει το σύστημα υγείας εξαιτίας του κορονοϊού, ενώ προγραμματίζεται η μεταφορά ασθενών σε κοντινές υγειονομικές περιφέρειες εφόσον χρειαστεί, ακόμη και με αεροδιακομιδή. Με διάταξη νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή, οι ανασφάλιστοι ασθενείς, όποτε κριθεί απαραίτητο, θα μεταφέρονται χωρίς επιβάρυνση σε μονάδες εντατικής θεραπείας ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Στην ενίσχυση του συστήματος υγείας στη Βόρεια Ελλάδα με το άνοιγμα 50 νέων ΜΕΘ, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Κικίλιας, πλέον των 50 κλινών νευροχειρουργικών, καρδιοχειρουργικών και αγκιοχειρουργικών κλινικών που έχουν μετατραπεί σε πολυδύναμες ΜΕΘ και έχουν ενταχθεί ήδη στο ΕΣΥ. Κάνω έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας να λογιστούν σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται η χώρα από τη στιγμή που ο ιός διασπείρεται στην κοινότητα. Ο Υπουργός Υγείας έκανε έκκληση για τήρηση των μέτρων και υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης στη Βόρεια Ελλάδα. Χθες μέχρι σήμερα, στην κατάληξη της εφημερίας, είχαμε 25 διασωληνώσεις σε ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, αν προσθέσετε τις επόμενες μέρες, για τι νούμερα μιλάμε. Και μόνο του το ΑΧΕΠΑ είχε 86 εισαγωγές στην εφημερία που τελείωσε σήμερα το πρωί. Δεν αντιμετωπίζουμε ευτυχώς αυτή τη στιγμή τέτοιες συνθήκες που να αναγκαζόμαστε για διαλογή ασθενών. Αναφέρθηκα όμως στις μονάδες εντατικής θεραπείας και τόνισα ότι πάντοτε χρησιμοποιούνται κριτήρια ορθολογικά για το ποιοι ασθενείς χρήζουν υποστήριξη με διασωλήνωση. Αυτό όχι στις ημέρες της πανδημίας μόνο. Έχουν δοθεί πια σχεδόν οι περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου νοσηλεύουν ασθενείς με COVID. Δηλαδή χθες το βράδυ δόθηκε και η καρδιολογική και η ορυλά και η μυαπαθολογική και προς το παρόν μένει μόνο η οφθαλμολογική, η οποία και εκεί μάλλον θα πηγαίνουν ύποπτα περιστατικά. Συγκλονιστική ανάρτηση του γιατρού στο Παπα-Νικολάου Ελευθέριου Σιώμου. Χθες η ΒΜΕΘ τέθηκε εκ νέου δεύτερη φορά στη μάχη εναντίον του COVID-19. Πόσος χρόνος νομίζετε χρειάστηκε για να γεμίσει σχεδόν, να σας πω εγώ, 14 ώρες. Δεχόμενη τεράστια πίεση τόσο από τη Γενική Εφημερία του Παπα-Νικολάου, όσο και από νοσοκομεία γειτονικών νομών. Αν δεν πιστεύετε στη σοβαρότητα της κατάστασης, καλό είναι να συνηθίσετε στο άκουσμα της λέξης ψεκασμένη. Ω ναι, δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Ο COVID-19 υπάρχει και οι ηλικίες που νοσούν σοβαρά είναι αρκετά πιο χαμηλές, ίσως επειδή η διασπορά του στο γενικό πληθυσμό είναι
τεράστια. Η χθεσινή μάχη κερδίθηκε με πολύ κόπο. Μπράβο στους συναδέλφους. Ο πόλεμος όμως μένεται με πολλές μάχες να είναι μπροστά μας. Εμείς πρώτα ο Θεός θα μαχόμαστε. Εσείς θα κάνετε αυτές τις μάχες να έχουν αντίκρισμα. Θα πιστέψετε επιτέλους για να τηρήσετε τα μέτρα. Στην εφημερία του Ιπποκρατίου, στήριξη θα παρέχει το Διαβαλκανικό Κέντρο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η χώρα είναι πλέον μια υγειονομική περιφέρεια και θα μπορούν να μεταφέρονται περιστατικά όποτε κριθεί απαραίτητο. Εφόσον χρειαστεί, θα διατεθεί ένα C130, το οποίο σε ειδικές κάψουλες θα κάνει αεροδιακομιδές περιστατικών, πάντα με την έγκριση των ιατρών και αφού πληρούνται οι ασφαλείς όροι και η ασφάλεια του ασθενούς σε απομακρυμένες υγειονομικές περιφέρειες. Στην κυβέρνηση και την Επιτροπή των Ειδικών Λοιμοξιολόγων υπάρχουν σκέψεις για αυστηροποίηση των μέτρων στη Θεσσαλονίκη, με ενδεχόμενη μείωση του αριθμού και των επιλογών μετακίνησης, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ και κλείσιμο των δημοτικών σχολείων. Μην εξαντλείτε την πόλη και την προστασία όλων με μετακινήσεις χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Κάνω έκκληση γι' αυτό. Το εμβόλιο έρχεται σε λίγους μήνες. Χρειάζεται να αντέξουμε. Στη Λάρισα έκλεισε προκειμένου να απολυμανθεί η ογκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου εντοπίστηκαν τουλάχιστον 14 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ θετικός εντοπίστηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, που μεταφέρθηκε με C130 από τα Τύρανα στην Αθήνα και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τότε η διασπορά ήταν της τάξης του 0,5%, δηλαδή ήταν περίπου 20.000 κρούσματα στην κοινότητα. Τώρα η διασπορά έχει φτάσει ενδεχομένως και στο 2%, δηλαδή είναι μεταξύ 1,5% και 2%. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε πολύ περισσότερο. Χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση, θα μπορούν πλέον να διακομίζονται σε μέθη ιδιωτικών θεραπευτηρίων, εφόσον χρειαστεί, οι ανασφάλιστοι πολίτες που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και διάταξη νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού αναμένεται να προμηθευτεί η Ευρώπη βάσει της συμφωνίας που υπεγράφει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταιριών Pfizer και BioNTech. 100 εκατομμύρια δόσεις θα δοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα και η Ρωσία βγαίνει στην αντεπίθεση για το εμβόλιο με το δικό της το εμβόλιο ονόματι Sputnik. Χαμόγελα σε ολόκληρο τον κόσμο έφεραν τα νέα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer και της BioNTech, καθώς αποδείχθηκε καλύτερο από το αναμενόμενο για την προστασία ανθρώπων από τον κορονοϊό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι έτοιμες να λάβουν τις πρώτες δόσεις με την Κομισιόν να υπογράφει συμβόλαιο με την εταιρεία, προκειμένου να προμηθευτεί έως και 300 εκατομμύρια δόσεις του πειραματικού εμβολίου. The college, authorized a fourth contract with pharmaceutical company BioNTech Pfizer. It covers a purchase of up to 300 million doses to be supplied once the vaccine has proven to be safe and effective against COVID-19. The agreement we have approved with BioNTech Pfizer today is our fourth contract so far and the step closer to what we set out to do. To have a broad and solid vaccine portfolio we have been building up on for the last months. Today is an important day. It is an important day for the vision that we have for the health of the European citizens. With today's proposals, we are taking the first steps towards a European Health Union. Η Pfizer δήλωσε ότι θα υποβάλει το εμβόλιο στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για έκτακτη άδεια μόλις λάβει κατά μέσο όρο 2 μήνες δεδομένων παρακολούθησης σχετικά με την ασφάλεια, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε ήδη μια κυλιόμενη ανασκόπηση του πειραματικού εμβολίου τον περασμένο μήνα. Η Αμερικανική και η Γερμανική εταιρεία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να τις πουλήσουν 100 εκατομμύρια δόσεις από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού για 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια. We have anticipated that we will have enough vaccine by the end of December to have vaccinated our most vulnerable citizens. I think you're going to get vaccinated within the first 4 months. I would say by April you'll be able to be vaccinated. Μαζί με την πανανθρώπινη διάσταση της προσπάθειας για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, υποβόσκηκε μια ανταγωνιστική κούρσα ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες. Μηχανίες για το ποια θα το λανσάρει πρώτη στην αγορά. Λίγο μετά την ανακοίνωση της Pfizer και της BioNTech για 90% αποτελεσματικότητα στο εμβόλιο τους, η Ρωσία υποστήριξε πως και το δικό της εμβόλιο, το Sputnik, έχει τις ίδιες ή και κάτι παραπάνω επιδόσεις.
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι, ο οποίος είχε διαδοχικές συναντήσεις με την Κατερίνα Σακελαροπούλου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας το επίκεντρο των συζητήσεων τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική κλιμακούμενη παραβατικότητα. Η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου είναι θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ορόσημο αποτελεί για τις σχέσεις των χωρών μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, υπογραφή συμφωνίας της 6ης Αυγούστου. Για μερική οριοθέτηση της ΑΟ, σημείωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με φόντο τη συνεχή τουρκική παραβατικότητα και την έκρηθμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, κρίσιμο χαρακτήρισε το momentum της έλευσης του Φατάχ Αλ-Σίσι στη χώρα μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, υπερτονίζοντας ότι η συνάντησή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική με το βλέμμα στη συνεργασία των δύο χωρών. Η χώρα μου παραμένει ένθερμος συμπαραστάτης στην ευάθυνση των σχέσεων της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα του άλλωστε αποτελεί ένα προκεχωρημένο σύμμαχο της Ευρώπης, όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, αλλά και σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Και βέβαια είναι εξίσου σημαντικός ο ρόλος της Αιγύπτου στην ανάσχεση μεταναστευτικών ροών από την Αφρική προς την Ήπειρό μας. Δεν παρέλειψα ακόμα να εκφράσω στον συνομιλητή μου την εκτίμηση όλων μας για τον σημαντικό ρόλο της Αιγύπτου ως φάρου και ως θεματοφύλακα του μετριοπαθούς Ισλάμ, του πραγματικού Ισλάμ, του μόνου Ισλάμ, τολμώ να πω. Ρόλο καθοριστικό, ειδικά σε καιρούς όπως οι σημερινοί, κατά τους οποίους συγκεκριμένες δυνάμεις επιχειρούν να επενδύσουν με θρησκευτικό μανδύα τις δικές τους γεωπολιτικές σκοπιμότητες. Είναι ένας ρόλος κρίσιμος για την ειρηνική συνύπαρξη. Συμφωνήσαμε να αντιμετωπίσουμε από κοινό όλους αυτούς που πρόκειται να απειλήσουν την ειρήνη και να ενισχύσει ο ένας τον άλλον σε ό,τι αφορά τις αμυντικές σχέσεις. Υποστηρίξαμε μαζί τη δίκαια λύση του Κυπριακού πάνω στις διεθνείς νόμους. Νωρίτερα ο Αιγύπτιος πρόεδρος είχε διαζώσει συζήτηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και οι δύο εστίασαν στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και στην Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία Μερικής Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Ορόσημο αποτελεί για τις σχέσεις των χωρών μας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, η υπογραφή την 6η Αυγούστου και η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μερικής Οριοθέτησης ΑΟΣ. Θα ήθελα επίσης να συζητήσουμε σχετικά με την πρόσφατη αναζωπήρωση φαινομένων τρομοκρατίας με θρησκευτική επίφαση, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι θρησκευτικές αξίες δεν έχουν καμιά σχέση με πράξεις εξτρεμισμού. تقدير ان مصر تقف الى جانب اليونان ضد اي تصعيد او عمليات استفزازيه في شرق المتوسط او مرتبطه بحدودها البحريه وفي اطار احترام قواعد القانون الدولي والعرف الدوليه بذلك. Η επίσκεψη του Φατάχ Αλ-Σίσι στην Αθήνα αποτελεί μείζονο σημασίας κίνηση με αποδέκτη πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Τουρκία, καθώς η Αίγυπτος αποτελεί μια μεγάλη χώρα και φίλη της Ελλάδας που λειτουργεί ως πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή μας και πραγματική ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού και αραβικού κόσμου. Ανανέωσε την παράνομη Ναύτεξ για έρευνες του Roots Race η Τουρκία, ζητώντας παράλληλα και αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών με δεύτερη Ναύτεξ. Με αντιναύτεξ και διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, απάντησε η Αθήνα, την ώρα που ο Τσαβούσογλου πετά τον μπαλάκι στη χώρα μας για την έναρξη διαλόγου, ενώ ο Ταγί Περντογάν καλεί όλους να μην κακομαθαίνουν Ελλάδα και Κύπρο προκειμένου να βρεθεί λύση. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά από την παρέτηση Αλ-Μπαϊράκ, επιχείρησε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος δέχεται ταπειρά τη τουρκική αντιπολίτευση.
Συνεχίζει στο δρόμο των προκλήσεων η Τουρκία, εκδίδοντας δύο νέες ναύτεξ, μία για επιπλέον έρευνες του Roots Race, παρατείνοντας τις εργασίες του μέχρι τις 23 Νοεμβρίου και μία με την οποία ζητά την αποστρατιωτικοποίηση Σαμοθράκης, Λίμνου, Χίου και Σάμου. Στη νέα παράνομη ναύτεξ, το βορειότερο σημείο είναι κοντά στο Καστελόριζο και την Ρόδο. Με αντινάύτεξ, απάντηση Αθήνα και διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου τονίζεται ότι η Τουρκία με την νέα ναυτή ναύτεξ υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, με Βλουτσαβούσογλου, εν μέσω απειλών και πάλι, προσπαθεί να θέσει θέμα διαλόγου, λέγοντας ότι είναι στο χέρι της Ελλάδας. Ön koşulsuz diyalog ve diplomasiye kapımızı kapatmıyoruz. Yunanistan Başbakanı Fransa, Almanya, İngiltere'deki gazetelere yazıp başka ülkelerin kamuoylarına yaranmaya çalışırken biz bir Yunan gazetesine makale yazarak doğrudan Yunan halkına seslendik. Dedik ki, isterseniz gerginlik ve tırmanma ile yaşayalım veya diplomasi, diyalog ve işbirliği yapalım. Seçim Yunanistan'ındır. Türkiye hamdolsun her yoldan gitmeye muktedirdir. Και ο Ερντογάν ζήτησε να μην κακομαθαίνουν την Ελλάδα και την Κύπρο προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ο Μάικ Πομπέο ξεκινά ταξίδι σε 7 χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας αρχή από το Παρίσι, όπου θα συναντήσει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σε όλες τις χώρες έχει προγραμματίσει τέτα-τέτ με τους αρχηγούς των κρατών. Ωστόσο, όταν μεταβεί στην Τουρκία, θα συναντήσει, σύμφωνα με το State Department, μόνο τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασία στον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος να διασκεδάσει τις εντυπώσεις όσον αφορά την παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών και Γαμπρού του, τον οποίο και ευχαρίστησε όχι όμως για την οικονομία, αλλά για την αγορά γεωτρύπανων και ερευνητικών σκαφών ως Υπουργός Ενέργειας. Önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini hakikaten dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bunu fırsata dönüştürmek suretiyle ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Πειράστον Ερντογάν από την τουρκική αντιπολίτευση. Εσύ λαφά geldi mi? Biz devlet yönetiyoruz, devlet diye parmak sallarken geçtiğimiz dönemde bir bakanı Twitter üzerinden, son olarak da damadı Instagram üzerinden istifa etti. İki süreçte kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin, yani Tarım Bakanı'nın da TikTok'ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz. Sadece Hazine ve Ekonomi Bakanlığı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı kabinesiyle birlikte istifa etmelidir. Ο Αλμπαϊράκ δεν παρέστη καν στην τελετή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου στο νέο Υπουργό. Devir teslim töreni olacak mı? Sağlık problemi nedeniyle Berat Bey'in maalesef onu gerçekleştiremeyeceğiz. Bugün görüştüm. Bize günümüzde başarılar. Σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, πάντως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον γαμπρό του Ερντογάν ήταν η εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε με γνωστό μοντέλο. Καλησπερίζω. Μετά το γνωστό μοντέλο που είδαμε στο τέλος του ρεπορτάζ, τον καλό συνάδελφο Μάνο Οικονομίδη εξ αποστάσεως λόγω COVID. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα. Καμία σχέση με μοντέλα, βέβαια. Η κυρία Ξενέρ, βέβαια, έχει μία προσέγγιση μοντέλο. Έτσι, νομίζω ότι αν δεν είχαμε εμείς όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ζούμε και τις αγωνίες με τον κορονοϊό και όλα, εικόνες τέτοιες από την τουρκική βουλή είναι λιγάκι. Λειτουργούν και λιγάκι πραγματικά, για να ξεχαστούμε. Όντως, τώρα, Μάνο μου, είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία Τσαβούσογλου Δένδια, όπου ουσιαστικά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αυτό που ζήτησε από τον Έλληνα ομόλογό του είναι τι θέλετε τελικώς για να πάμε σε διάλογο, έτσι. Η απάντηση, σαφώς από την ελληνική πλευρά, το έχει ξεκαθαρίσει και το ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση, είναι ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε σε διάλογο με το Roots Race και τα συνοδευτικά του εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και λίγο μετά ήρθε αυτή η ανανέωση της παράνομης τουρκικής ναύτεξ από τους Τούρκους. Τι σημαίνει τώρα αυτό για την επόμενη μέρα και πόσο εύκολο είναι πραγματικά να ξεμπλοκάρουμε και να πάμε σε διάλογο, όπως ακούσαμε τον Τσαβούσογλου να μας ζητάει πετώντας μας τον μπαλάκι στην ουσία.
Νομίζω ότι είναι προφανές. Εμείς και εσείς βασικά από το κανάλι το έχετε αναδείξει πάρα πολύ, πολλές φορές και με συνέπεια. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι στην τουρκική πολιτική το επόμενο διάστημα. Τον αντίον, ακριβώς επειδή ο κ. Ερντογάν προσπαθεί να δημιουργήσει καινούργια δεδομένα, παύλα τελεσμένα και για τον Τζο Μπάιντεν, την αμερικανική διπλωματία που θα διαδεχτεί την διακυβέρνηση Τραμπ στο Λευκό Οίκο, αλλά νομίζω και στο εσωτερικό της χώρας, διότι είδαμε, ας πούμε, και το πώς η κ. Ξενέρη ουσιαστικά πανηγυρίζει για το γεγονός ότι έπεσε το κεφάλι του γαμπρού του κ. Ερντογάν στο κομμάτι της αποκοπής του από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύντομα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εδώ και αρκετά χρόνια, πέραν της οικογενειακής του σχέσης και για την οποία είχε προωθηθεί αρκετά στο τουρκικό κατεστημένο, προαλυφόταν εν μέρη και για διάδοχος του κ. Ερντογάν. Πάντως, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα κάποια πολύ σοβαρή αλλαγή. Φοβάμαι αντίθετα ότι ακριβώς επειδή είδες και οι άνθρωποι του κυρίου Biden διακριτικά λένε ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία, αλλά πάντα σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη, όπως μας έχει δείξει αρκετές φορές, λειτουργεί με άλλους ρυθμούς, με χρονοκαθυστέρηση. Έχουμε και την πανδημία του κορονοϊού, οπότε όλα αυτά πηγαίνουν πίσω. Πώς να ερμηνεύσουμε και αυτή την κίνηση από το State Department και να προγραμματίσει για τον κύριο Πομπέο, αφού κάνει ένα μπαράζ επισκέψεων σε χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Περνώντας από την Τουρκία, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα που έδωσε το State Department λέει ότι θα συναντηθεί μόνο με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Δεν είναι σαφώς τυχαίο αυτό? Όχι, και νομίζω παίζουν λίγο με την ψυχολογία του κ. Ερντογάν, τον οποίο τον γνωρίζουν ότι κινείται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος βάσει του θυμικού του. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Πομπέο δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί εν μέρη αποστασιοποιημένα από τον σκληρό πυρήνα αποφάσεων και στρατηγικών επιλογών του πρόεδρου Τραμπ. Το είχε κάνει και επί παντοδυναμίας Τραμπ, το κάνει πολύ περισσότερο τώρα. Να προσθέσουμε εδώ ότι ο κ. Πομπέο είναι ένα από τα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διεκδικούν για τον εαυτό του ρόλο στο μέλλον, με ορίζοντα ενδεχομένως και τις προεδρικές εκλογές του 2024. Εκτιμώ ότι το 2022 θα είναι υποψήφιος για τη γερουσία στο Κάνσας, συνδυάμες εκλογές, και ενδεχομένως μετά να προσπαθήσει να διεκδικήσει το προεδρικό χρήμα των Ρεπουμπλικανών το 2024. Σε κάθε περίπτωση έχει τη δική του ατζέντα. Αυτά τα χρόνια, ακριβώς επειδή σήκωσε τη σκυτάλη του Υπουργείου Εξωτερικών από τον κύριο Τίλερσον, ο οποίος δεν τα είχε πάει ιδιαίτερα καλά και διόρθωσε εν μέρη την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στον πλανήτη, ακόμη και αυτή την εικόνα την οποία διαμόρφωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Θυμίζουμε και ότι ήταν διοικητής της CIA. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κράμα προσωπικότητας όπου νομίζω ότι λιγάκι αυτονομείται. Μάλιστα. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στο εσωτερικό της Τουρκίας, με τα προβλήματα τα οικονομικά που όλοι γνωρίζουμε του τελευταίου διαστήματος, είχαμε εκεί την αποπομπή του κεντρικού τραπεζίτη και την αντικατάστασή του από τον Ταγί Περντογάν. Είχαμε αυτή την παρέτηση του γαμπρού του, που τώρα είναι καθόλου ύποπτη. Ακούγονται διάφορα για αυτό το ζήτημα, για την δική του παρέτηση για λόγους υγείας και μάλιστα μέσω Instagram. Ακούσαμε και την κυρία Ξενέρ να το θίγει ιδιαιτέρως αυτό και να λέει ότι την επόμενη φορά μέσω TikTok ενδεχομένως να γίνει παρέτηση Τούρκου Υπουργού. Τώρα, ο Ταγί Περντογάν τον ευχαρίστησε, είπε ότι έκανε, ότι αποδέχθηκε τελικώς την παρέτησή του. Παρ' όλα αυτά τον ευχαρίστησε για όσα έκανε ως Υπουργός Ενέργειας, δηλαδή ό,τι έκανε πριν από το 2018, όχι από το 2018 και έπειτα, που ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών και ουσιαστικά οδήγησε και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται την τουρκική οικονομία. Ο πρόεδρος Ερντογάν νομίζω μας έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι διαμορφώνει την πραγματικότητα σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες και προθέσεις και αντίστοιχα συσσαγωγικά την πουλάει στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί όλο αυτό απευθύνεται στους δικούς του, στον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων του, στα βάθη της Ανατολίας, εκείνοι οι οποίοι ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει στην εξωτερική πολιτική, ακόμη και στην οικονομία, τον στηρίζουν. Σου θυμίζω όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έκανε και πάνω στα γεωτρύπανα ακόμη, όπου έλεγε ή τις μεγάλες και πανηγυρικές ανακοινώσεις ότι βρήκαμε πλούσια κοιτάσματα τα οποία φυσικά ποτέ δεν έλεγε και το μέγεθός τους, αλλά δεν είχε βάλει και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν ένα αποτύπωμα στην τουρκική οικονομία. Μάνο, θα ήθελα ένα σχόλιο σου και για την επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ-Σίσι στην χώρα μας. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και περίσσεψαν βέβαια τα μηνύματα προς την τουρκική πλευρά. Νομίζω ότι αν παραμερίσουμε λίγο το Ισραήλ, όπου το Ισραήλ φυσικά δεν παραμερίζεται, αλλά επειδή είναι ένας πολύ γενικότερος γεωπολιτικός παίκτης, πάντα θα έχει και τις δικές του ισορροπίες. Η συμμαχία με την Αίγυπτο του κυρίου Σίση νομίζω ότι είναι η πιο κρίσιμη στην δεδομένη συγκυρία, ακριβώς και λόγω της προφανούς εχθρότητας που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Σίση και τον κύριο Ερντογάν. Μάλιστα.
Μάνο, θα σας συναντήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Σε αποχαιρετώ προσωρινά μονάχα. Εικόνες αποκάλυψης στην Κρήτη από την κακοκαιρία που έπληξε το νησί, αφήνοντας πίσω τις καταστροφές, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Οχήματα παρασύρθηκαν, καλλιέργειες χάθηκαν, ενώ δρόμοι υποχώρησαν. Κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβει στις πληγήσεις περιοχές για αποτίμηση των καταστροφών, ενώ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε και ο νομός Ρεθύμνου. Η μέρα βρήκε την Κρήτη να μετρά τις πληγές της μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή. Σκαπτικά μηχανήματα έχουν ήδη βάλει μπρος και αποκαλύπτεται το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής. Δύσκολα πέρασε και πάλι το νησί μετά το μεγάλο κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε κυρίως τον νομό Ηρακλείου και τις περιοχές Χερσόνησο και Μάλια. Μου πήρε μία μηχανή, μία βέσπα μικρή και μία βαραντέρο μεγάλη, χιλιάρα, το αμάξι. Και σμήνει χωρίς το μεταφορικό μέσο. Τίποτα. Έχει πάρει σβάρνα όλα αμάξα αυτό. Μετά με παίρνει από κάτω ο νικάρης μου, μου λέει τα κοπέλια να πάρεις, δεν ανοίγαν οι πόρτες, φαίνεται μέχρι που έχει βγει το νερό. Και σπάσαμε από πίσω τα παράθυρα και κατεβήκαμε από πίσω και τα σκόλαν τα κοπέλια, τα δίναμε δίπλα στους γείτονα. Οι υλικές καταστροφές είναι τεράστιες, ενώ κάτοικοι αναφέρουν πως σώθηκαν από θαύμα. Δρόμοι πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ρέματα, έγιναν κατολιστήσεις σε κενώσεις 150 πλημμυρισμένων κατοικιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει απεγκλωβίσεις. Το νερό ήταν πάρα πολύ. Έχουμε πλημμυρίσει, το υπόγειο το δικό μας έχει πλημμυρίσει, το διπλανό μαγαζί έχει πλημμυρίσει. Δυνάμωνε, 5-6 ώρες δυνάμωνε κάθε μισή ώρα. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα, καταστροφές. Το ύψος του νερού σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε ακόμα και τα 2 μέτρα. Στις πληγήσεις περιοχές μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτυπώσει τις καταστροφές. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ξεκινάμε άμεσα δουλειά σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ώρα για να κάνουμε πράγματα και όχι να μιλήσουμε. Το Υπουργείο λοιπόν θα σταθεί αρρωγός και σε αυτή την προσπάθεια. Θα είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο και με την Περιφέρεια προκειμένου να γίνει μια άμεση καταγραφή των ζημιών και βεβαίως αργότερα να προχωρήσουμε και στα τεχνικά δελτία προκειμένου να γίνει και υποκαταστάσεις. Είμαστε εδώ όμως αποφασισμένοι να στηρίξουμε τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια, κατ' επέκταση τους κατοίκους και τους τοπικούς επιχειρηματίες. Γι' αυτό το λόγο και δώσαν συγκεκριμένες εντολές, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έτσι ώστε με το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων να έχουν άμεσα, στα επόμενα 24 ώρα, την βοήθεια, την πρώτη βοήθεια από την πολιτεία. Οι κάτοικοι οποίοι έχουν πληγεί και δεν είναι λίγοι. Υπάρχει ένας συντονισμός, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και άμεσα εμείς κάνουμε την καταγραφή ούτως ώστε να ζητήσουμε την αποζημίωση των ανθρώπων που έχουν πληγεί. Υπάρχουν τα 600 ευρώ τα οποία δίνονται για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και για τις οικοσκευές μέχρι 6.000 που... όπου έχουν καταστραφεί. Τις πρώτες ανακοινώσεις του σχεδίου ανασύνταξης των πληγέντων έκαναν τα κρατικά στελέχη μετά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Η βιβλική καταστροφή στο νησί συνέβη λίγες μόλις ημέρες μετά την απρόσμενη χαλαζόπτωση στις 20 Οκτωβρίου που είχε προκαλέσει ξανά ζημιές στην Κρήτη. Με ρυθμούς καραντίνας τώρα λειτουργούν και τα δικαστήρια. Στην σύνδεσή μας μέσω Skype βλέπουμε τον δικηγόρο στον Άριο Πάγο για το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον κύριο Γιώργιο Νικολακόπουλο, για να μας πει ποιες αρμοδιότητες των δικαστηρίων αναστέλλονται προσωρινά και ποιες διεξάγονται ακόμη κανονικά. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολακόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Θεαρή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πείτε μας λοιπόν λιγάκι για να καταλάβουμε και να γνωρίζουν και όσοι μας παρακολουθούν τι συμβαίνει με την ελληνική δικαιοσύνη, ποιες αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούν τα δικαστήρια αυτήν την δύσκολη περίοδο της καραντίνας. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Αυτή τη στιγμή τα δικαστήρια κανονικά είναι κλειστά. Έχουν ανασταλεί οι περισσότερες διαδικασίες πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και γίνονται μόνο κατ' εξαίρεση οι επίγουσες υποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Τα θέματα των ασφαλιστικών μέτρων, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμπλήρωση των υποθέσεων που ήδη έχουν εκδικαστεί, δηλαδή να γίνουν οι προσθήκες, τα αντικρούσεις, να κατατεθούν προτάσεις κτλ. Όπως και τις διαδικασίες της έγγραφης. Κατάθεση προτάσεων με τη νέα δικονομία. Είναι αυτό στις υποθέσεις, να το πω απλά για να το γνωρίζει ο κόσμος, που δεν χρειάζεται εκτέταση μαρτύρων και ακροατήριο. Εκεί οι διαδικασίες προχωράνε. Το τονίζω αυτό διότι στην προηγούμενη καραντίνα γενικότερα ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα με τα δικαστήρια. Γίνονταν, να το πω απλά, λιγότερες διαδικασίες. Τώρα κάποιες διαδικασίες προχωράνε και μάλιστα προχωράνε και με μια, θα μπορούσα να πω,
προτίμηση σε κάποιες διαδικασίες υπέρ των τραπεζών. Θα γίνω πιο σαφής, δηλαδή εφόσον έχουμε εγγραφή προσημειώσεων, εξάλληψη προσημειώσεων, προσωρινές διαταγές κτλ. Εκεί γίνονται κάποιες διαδικασίες. Το τονίζω αυτό γιατί πολλοί δανειολήπτες νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια αν παραδείγματος χάρη έχουν σύντομα πληστηριασμό, διότι θα ανασταλεί. Αυτό που ισχύει ως αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή πληστηριασμών, είναι για το χρονικό διάστημα μέχρι 30 Νοεμβρίου, εφόσον ο πληστηριασμός έχει προσδιοριστεί αυτές τις ημερομηνίες, δηλαδή μέχρι 30 Νοεμβρίου. Εάν έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πληστηριασμού με ημερομηνία μεταγενέστερη, δεν σημαίνει ότι εκ προημίου αναστέλλεται. Σημαίνει ότι. Μην εφησυχάζουν λοιπόν. Ακριβώς. Σημαίνει ότι τρέχει η προθεσμία και πρέπει να επιδιώξει, εφόσον είναι σύντομο ο πληστηριασμός, να επιδιώξει να κάνει ανακοπή και αναστολή και ό,τι προβλέπεται από το κώδικα πολιτικής οικονομίας. Μην εφησυχάζει όπως αυτά λέτε, κύριε Σαρή. Οπότε και με όλα τα μέτρα βέβαια, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, έτσι πραγματοποιούνται οι όποιες διαδικασίες στα δικαστήριά μας. Και μάλιστα να τονίσω ότι επειδή δεν γίνεται όπως είπα προηγούμενα η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, υπάρχει διαδικασία εξέτασης με ραντεβού στον κατατόπο αρμόδιο ειρηνοδικείο, όπου γίνεται η εξέταση μαρτύρων με βεβαίωση από την ειρηνοδίκη σχετικά με το περιεχόμενο, διδάσκεται πρακτικό το οποίο προσκομίζεται στο δικαστήριο. Άρα υπάρχουν δικλείδες των εισαγωγών ασφαλείας να προχωρήσουν κάποιες αυτήγους υποθέσεις και γι' αυτό πρέπει οι πολίτες να κοιτάνε και να συμβουλεύονται τους δικηγόρους τους κατά πόσο η δικιά τους υπόθεση εντάσσεται στα πλαίσια του επίγοντος και όπως είπατε πολύ σωστά να μην εφησυχάζουν κυρίως όταν έχουμε αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή πληστηριασμό. Είναι σημαντικό αυτό που μας είπατε, να μην εφησυχαστεί κανείς για αυτό το λόγο, γιατί υποθέσεις οι οποίες είναι σε μεταγενέστερο, όπως μας είπατε, χρονικό διάστημα, κύριε Νικολακόπουλε, από την 30η Νοεμβρίου, οπότε και τυπικά λίγη αυτή η καραντίνα, προχωρούν κανονικά. Έτσι δεν σημαίνει ακριβώς ότι έχουν ανασταλεί. Και να διευκρινίσω ότι ναι μεν αναστέλλονται προθεσμίες για να αρχίσει 11 μέσα, αλλά αν δεν υπάρχει χρονικό διάστημα για να μπορέσει να εκδοθεί η απόφαση, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το ένδικο μέσο της προσβολής, της προστασίας του δανειολήπτη απέναντι στην εκτέλεση, είτε του δανειολήπτη είτε του οποιοδήποτε οφειλέτη που υφίσταται μια αναγκαστική εκτέλεση, ένα πληστηριασμό από έναν δανειστή. Τελειώνοντας πρακτικά, τι κωδικό πατάμε στο 13033 αν πρέπει να μεταβούμε στο δικαστήριο? Εάν πρέπει να μεταβούμε στο δικαστήριο, πρώτον πρέπει, εκτός από το κωδικό, το τονίζω αυτό εκ των προτέρων, να έχουμε μαζί μας είτε την κλήση που έχει έρθει στο δικαστήριο, σωστά, είτε βεβαίωση από τον δικηγόρο ότι καλείται κάποιος για να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, είτε να καταθέσει ενώπιον του δικηγόρου, είτε ενώπιον του ειρηνοδίκη κτλ. Επομένως, ουσιαστικά, με τον κωδικό 2 που είναι για τις υπηρεσίες, τράπεζες κτλ. Εκεί μπορεί να ενταχθεί, αλλά το ξαναλέω, να συνοδεύεται από βεβαίως είτε τη κλήση του δικαστηρίου είτε του δικηγόρου για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ότι πρέπει να γίνει επίγουσα διαδικασία και να καταθέσει ως μάρτυρας ή ως διάδικος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κύριε Νικολακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες, χρηστικές, όπως πάντοτε, πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Προχωρούμε κυρίες και κύριοι, περνώντας τα σύνορα, ντροπή χαρακτήρισε την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον, Τζο Μπάιντεν, στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού, πολλοί βουλευτές του και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος έκανε μάλιστα λόγο για ομαλή μετάβαση στην δεύτερη θητεία. Και όλα αυτά, ενώ στις 20 Ιανουαρίου, θυμίζουμε, αναμένεται η εκθρόνηση του Τραμπ και η ορκομοσία Μπάιντεν. I just think it's an embarrassment, quite frankly. Πρώτη φορά ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, σχολίασε την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να παραδεχτεί
την ήττα του στις εκλογές. Πάντως, ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ότι σκοπεύει να προχωρήσει ανεξάρτητα από όσα διεκδικεί και το πώς θα αντιδράσει ο νυν Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι η θητεία του Ρεπουμπλικανού λήγει στις 20 Ιανουαρίου. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, αρνήθηκε και εκείνος να αναγνωρίσει την νίκη του Δημοκρατικού, κάνοντας λόγο για δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Τραμπ. It will be a smooth transition to a second Trump administration. Right. We're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. Is it improper for these foreign leaders to be reaching out to Joe Biden? You know, if they're just saying hi, I suppose that's not too terribly difficult. But make no mistake about it, we have one president, one secretary of state, one national security team at a time. Στο Twitter πάλι ο Donald Trump μιλάει για νίκη του επί του Joe Biden με ρεπουμπλικανούς βουλευτές να στέκονται στο πλευρό του. And the Electoral College will determine the winner and that person will be sworn in on January 20th. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι έχει δεχθεί από το απόγευμα του Σαββάτου πλήθος συγχαρητηρίων μηνυμάτων από σχεδόν όλους τους ηγέτες του κόσμου. First of all, I'm letting them know that America's back. Ανάμεσα σε εκείνους και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. I wanted really to congratulate you and congratulate Kamala Harris for this election. Η περιπέτεια της καταμέτρησης των ψήφων και οι απίστευτες κατηγορίες ακόμη και για ενδεχόμενη νοθεία δείχνουν το μέγεθος της πόλωσης που πέτυχε ο Τραμπ αλλά και του εσωτερικού διχασμού που έχει ως συνέπεια την δυσκολία του νέου διαφαινόμενου Προέδρου να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργήθηκε και να μπορέσει να εξισορροπήσει την πολιτική αυτή διελκυνστίδα δημοκρατικών ρεπουμπλικανών. Και τώρα βλέπουμε και πάλι τον συνάδελφο τον Μάνο τον Οικονομίδη για να δούμε πώς μπορούμε να σχολιάσουμε πραγματικά τώρα αυτό. Βέβαια δεν νομίζω ότι μας ξενίζει ιδιαίτερα έχοντας απέναντί μας τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή η συμπεριφορά. Αλλά πραγματικά το να συνεχίζει να μην αποδέχεται την ήττα ενώ όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες πλην ελαχίστων έχουν ήδη συγχαρεί τον Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να δημιουργεί αυτόν τον διχασμό στην αμερικανική κοινωνία, αυτό το διχασμό που ήρθε να επουλώσει, όπως είπε ο Μπάιντεν, αμέσως μετά την εκλογή του. Πρώτα απ' όλα, όπως έχεις και δίκιο που το θέτεις, είναι ιστορικά πρωτοφανές, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Βεβαίως με τον πρόεδρο Τραμπ, προφανώς και το είχαμε πει, περιμέναμε ότι θα είναι πολλές πολύ διαφορετική αντίδραση. Πολλές πρωτοτυπίες μας έχει χαρίσει. Έχεις δίκιο. Μάλιστα, σήμερα έβλεπα και ότι στα αμερικανικά social media κυρίως κυκλοφορούσαν πάρα πολλοί φωτογραφίες από το 2016, όταν ο πρόεδρος Ομπάμα είχε δεχτεί τότε ως εκλεγμένο πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ακριβώς για να προλιάνουν το έδαφος της αλλαγής κιτάλης. Και αντίστοιχα, ο Τζο Μπάιντεν, ως τότε αντιπρόεδρος, είχε δεχτεί τον Μάικ Πένς. Αυτές οι εικόνες φυσικά δεν θα τις ζήσουμε τώρα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Εμένα πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσιάζει το πόσο τελικά μεγάλο ρήγμα έχει προκαλέσει όλη αυτή η τετραετία Τραμπ, όχι απλά και μόνο στην Αμερική που το βλέπαμε, αλλά στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αν εξαιρέσεις τρεις ή τέσσερις, οι οποίοι μάλιστα είναι και μεγαλύτερες ηλικίες, περισσότεροι γερουσιαστές κυρίως, όσοι είναι η γενιά των 40 με 50, είτε γερουσιαστές είτε της Βουλής των Αντιπροσώπων, δείχνουν να περιμένουν αποσβολωμένοι το τι ακριβώς θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος να σημειώσουμε ότι επειδή δημιουργεί και ένα από τα λεγόμενα super PACs στην Αμερική, αυτά τα οποία είναι σαν think tanks δηλαδή για να ενισχύουν πολιτικές πρωτοβουλίες, προφανώς δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι είναι εδώ για να μείνει και την επόμενη τετραετία. Αν όχι για να είναι ο ίδιος εκ νέου υποψήφιος το 2024, σίγουρα πάντως για να, εγώ δεν πιστεύω και ότι θα προωθηθεί κάποιο από τα παιδιά του, για να ελέγξει ωστόσο ακριβώς το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος με την στήριξη των Ρεπουμπλικανών. Δεν χαλά την παρακαταθήκη του με αυτόν τον τρόπο για την επόμενη μέρα, ό,τι και αν κάνει. Τη χαλάει την παρακαταθήκη του για εμάς και για όποιον φαντάζομαι στον πλανήτη προσεγγίζει τελείως διαφορετικά το ρόλο και του εκάστοτε πρόεδρου των ΗΠΑ και του ιδίου προσωπικά. Ο ίδιος, επειδή πολιτεύτηκε αντισυστημικά, θυμάσαι αυτό που λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Βεβαίως. Πολιτεύτηκε έτσι και αυτή τη τετραετία της θητείας του στο Βαλ γραφείο. Το κίνημα το οποίο σε εισαγωγικά κατάφερε να εκφράσει είναι πάρα πολύ ζωηρό και το βλέπουμε ότι ακόμη και αυτές τις μέρες δηλαδή δηλώνουν πρόθυμοι στα social media να είναι παρόντες σε μετεκλογικές πλέον συγκεντρώσεις που θα διοργανώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Μάνο Οικονομίδη, 20 Γενάρη έχουμε την ορκομοσία του νέου Προέδρου και αυτός θα είναι ο Τζο Μπάιντεν, έτσι. Ναι, και νομίζω ότι, ας κάνω τώρα το λιγάκι το σχόλιο, ότι προφανώς ο πρόεδρος Μπάιντεν εμφανίζεται ως ο θεραπευτής ο οποίος θα λιάνει και τις πληγές οι οποίες άνοιξαν αυτά τα χρόνια στην Αμερική, αλλά και θα προσπαθήσει να διορθώσει
πτυχές της Αμερικανικής Δημοκρατίας που έχουν υποστεί ροχμές από τον πρόεδρο Τραμπ. Από την άλλη, νομίζω ότι επειδή αν εξαιρέσουμε την ίδια την αδερφή του, η οποία βεβαίως είναι και σύμβουλός του, που την άκουγα χθες και έλεγε ότι θα διεκδικήσει και δεύτερη θητεία, θυμίζουμε ότι είναι το 2024, καλά να είναι, θα είναι 82 χρονών, δηλαδή είναι περίπου αδιανόητο. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον όμως θα είναι στραμμένο στην Κάμαλα Χάρις, η οποία ως αντιπρόεδρος και δυνητική διάδοχός του στον Λευκό Οίκο αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι αυτή η τετραετία θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί αν τελικά τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαίνεται και το 2024 η κυρία Χάρις είναι υποψήφια για 47η πλέον πρόεδρος των ΗΠΑ, θα είναι ουσιαστικά, θα απολογείται για τη θητεία Biden. Άρα νομίζω ότι το επιτελείο της, και φαίνεται αυτό, διεκδικεί περισσότερο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής. Μάνο Οικονομίδη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο δελτίο. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Προχωρούμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων Έλληνας, τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη χειροβομβίδα σε ετήσια τελετή για το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε μη μουσουλμανικό νεκροταφείο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, με συμμετοχή γενικών προξένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας τραυματίας έχει ελαφρά τραύματα και πρόκειται για έναν 27χρονο αστυνομικό που υπηρετεί στο ελληνικό προξενείο στη Τζέντα. Την υπόθεση καταδικάζει η Γαλλία και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αναρτώνται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2021 στο TaxisNet. Τα ποσά δεν θα μεταβληθούν σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, ενώ οι οδηγοί θα μπορούν να τα εκτυπώσουν είτε κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα Taxis, είτε με τον αφημί του ιδιοκτήτη και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Ωστόσο, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην πληρωμή λόγω των νέων δεδομένων που έχει δημιουργήσει το lockdown. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Παρεμβάσεις με τη Λίνα Κλήτου. Καλό σας βράδυ.